Καλή φώτιση σε όλους. Υγεία να έχουμε. Ειρήνη μες στην καρδιά μας. Και θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 13 Ιουνίου σήμερα του Αγίου Πνεύματος εδώ στον Focus FM ζωντανά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σε όλους τους φίλους που μας ακούτε μέσα από την ραδιοσυχνότητά μας 103,6 σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Στη Χαλκιδική μας ακούτε 98,8. Και όπου φτάνει η συχνότητα του Focus FM μας ακούτε ραδιοφωνικά. Τώρα, ιντερνετικά, εκεί μας ακούτε κυριολεκτικά παντού. Μας ακούτε στην Αυστραλία, πριν μου στείλατε και τις καλημέρες σας, καλησπέρα σας από τον Καναδά, Τορόντο, hello Τούλα. Καλημέρα και στην Τούλα, καλημέρα, καλησπέρα. Τώρα τι ώρα είναι ακριβώς εκεί στον Καναδά, μάλλον μεσημεράκι πρέπει να είναι στον Καναδά. Στο Τορόντο του Καναδά, θα πάμε και στον Καναδά γιατί έχω ένα ωραίο απόσπασμα από Τριντό, από τον πρόεδρο εκεί του Καναδά. Καλημέρα στη Γερμανία, καλημέρα στην Αγγλία, καλημέρα και στη Ζάμπια, καλημέρα και στο Κιάτο. Έτσι είμαστε εδώ στον Focus FM, ενώνουμε τη Ζάμπια με το Κιάτο. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα στον Βερίκοκο. Βερίκοκος, έτσι. Καλημέρα και στον Ερμέ, ο οποίος πετάχτηκε. Καλημέρα. Έτσι, δεν του φτάνει δύο ώρες, έκανε εκεί πρόγραμμα εκεί στα Twitter, στα Twitter, στα Twitter, όλα εκεί μαζί. Και εμείς είμαστε εννοείται σε YouTube, σε Facebook, σε Twitter. Καλημέρα σε όλους. Κάντε like, σήμερα είμαστε λίγοι και καλοί, όπως είμαστε τις αργίες. Διότι, Ερμέ, κοίταξε να δεις. Τις αργίες ο κόσμος κάθεται. Ναι. Εμείς δεν καθόμαστε. Γιατί όρθιος κάνεις εκπομπή, δεν κάθεσαι. Καθιστά κάνουμε, αλλά δεν καθόμαστε. Καλημέρα, πατέρα Ιωάννη, καλημέρα και σε σένα. Του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Θα το διαβάσω. Καλημέρα, Στέφανε. Με την ευχή μου σε όλους τους παραγωγούς μας στέλνει ο πατέρας Ιωάννης. Την αγάπη μας στον πατέρα Ιωάννη και την ευχή του να έχουμε. Σήμερα του Αγίου Πνεύματος θα ακούσουμε και θα πούμε. Θα ακούσουμε και θα πούμε πέντε πράγματα για το Άγιο Πνεύμα και για το τη σημασία του Αγίου Πνεύματος, την οποία δυστυχώς την έχουμε χάσει στη σύγχρονη εποχή και θα πρέπει κάποια πράγματα... Τι είναι αυτό ρε εσύ? Κατά λάθος μπήκε. Πάω εγώ να μιλήσω για το Άγιο Πνεύμα και πετυχαίνει το άλλο. Πες το εσύ, πες το. Ξέρεις οι Απόστολοι, όταν ήρθε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, ξέρεις τι κάνανε οι Απόστολοι? Τι? Οι Απόστολοι ήταν αγράμματοι. Mm-hmm. Ήταν απλοί άνθρωποι, εργάτες, ήταν ψαράδες, δεν ήταν μορφωμένοι. Mm-hmm. Έτσι. Και με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος άρχισαν να μιλάνε άπτεστα όλες τις ξένες γλώσσες. Άπτεστα, mm-hmm. Δηλαδή και μιλούσαν, όχι να μάθουμε που είναι hello, how are you, έτσι. Απτέστος, απαντούσαν εκεί στα αεροσόλυμα και μιλούσαν στους ξένους, τέλος πάντων, σε όλες τις ξένες γλώσσες, mm-hmm. για το μήνυμα του Αγίου Πνεύματος, για το λόγο του Θεού και πάει λέγοντας. Και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του Αγίου Πνεύματος. Τώρα θα τα πούμε στη συνέχεια, θα τα πιάσουμε όλα. Αλλά έλεγα για τις αργίες. Ξέρετε κάτι, όλοι δεν θέλουμε να λίγο πολύ να είμαστε στις αργίες στο σπίτι μας, να είμαστε με την οικογένειά μας, να δουλεύουμε λιγότερο, ρε παιδί μου. Γιατί σ' άκουγα πριν, έλεγες ότι θα μεγαλώσει το πρόγραμμα στους παιδικούς σταθμούς. Ο Μητσοτάκης το παρουσίασε ως ένα μέτρο για να κάνουμε περισσότερα παιδιά. Για να μπορούμε να έχουμε παιδιά, τέλος πάντων, και να τα πηγαίνουμε στο σχολείο, τα αφήνουμε ώρες. Αυτό επί της ουσίας όμως τι είναι ρε εσύ, τι σημαίνει ρε εσύ, Κώστα? Σημαίνει ότι περισσότερες ώρες για τον εργαζόμενο πατέρα και την εργαζόμενη μητέρα στη γαλέρα να τραβάει κουπί για 3:60. Έτσι. Έτσι δεν είναι? Αυτό ακριβώς, ναι. Νύχτα λέει 1:10 στο Τορόντο. Α, τόσο έξω έπεσα. Τι μεσημέρι. Νύχτα λέει 1:10 στο Τορόντο. Καλά, άστα Μαρία μου, θα τα πω και για τα τρίμερα. Για όλους αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι την έχουν κοπανίσει με ελαφρά πηδηματάκια τρίμερα, τετραήμερα, κολλήσαν και καμία πέμπτη από πίσω και έγινε σχεδόν πενθήμερο το ταξιδάκι. Στα εξωτερικά πολλές φορές. Ξέρετε, στα εξωτερικά πηγαίνουνε. Τώρα τα τελευταία. Λοιπόν, θα θέλαμε ρε παιδί μου να εργαζόμαστε λιγότερο και να είμαστε περισσότερες ώρες μαζί με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, να περνάμε καλά, να βλέπουμε χαμόγελα και να περνάμε όμορφα. Έχει γίνει, ξέρετε, μία έρευνα στην Μεγάλη Βρετανία, η οποία βάζονται τον κόσμο να δουλεύει τετραήμερο, Κώστα. Έτσι, τετραήμερο, Γιώργο. Μαρία, Δήμητρα, τετραήμερο. Και βγαίνει τώρα μία ρεπόρτερ στην ελληνική τηλεόραση. Να πάει να κάνει ρεπορτάζ για το αν θα θέλατε να δουλεύετε και εσείς, πώς σας φαίνεται, ρε παιδί μου? Τετραήμερο. Τετραήμεράκι. 8 ώρο, τετραήμερο. Ναι. Πώς σας φαινόταν? Καλό ακούγεται. Καλό δεν ακούγεται. Το θέμα είναι οι αποδοχές. Μεγάλη Βρετανία, αδελφέ. Α, δεν είμαστε 360. Έτσι. Ναι. Οι αποδοχές κανονικά είναι έρευνα. Είναι. Έρευνα. Ναι. Τετραήμερο, κανονικά αποδοχές. Και βγαίνει να κάνει γκάλωπ, τέλος πάντων, η ρεπόρτερ. Mm. Έτσι.
στην Ελλάδα με μαθηματική ακρίβεια θα πέσεις πάνω στην κολλημένη με το Μητσοτάκη, ρε φίλε. Και άμα πέσεις πάνω στην κολλημένη με το Μητσοτάκη, τι θα σου πει? Πόσες μέρες να δουλεύεις? 7 στα 7. Για πάμε να τα ακούσουμε. Κάνουν ένα πείραμα στην Βρετανία και δουλεύουν 4 ημέρες την εβδομάδα. Εσείς θα το θέλατε αυτό εδώ για να λέω? Νομίζω πιο σημαντικό είναι οι συνθήκες εργασίας και λιγότερο αν είναι 4 ή 5. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θεωρώ σωστό να δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα. Μπορεί να πηγαίνει κόντρα στην παραδοσιακή εργασία. Δεν μπορεί, ρε φίλε. 8 ώρες, 5 μέρες την εβδομάδα. Είναι καλό. Να δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα. Είναι καλό. Είναι καλό. Κάνουμε ένα πείραμα. Κατάλαβες. Κάνουμε ένα πείραμα. 4 μέρες την εβδομάδα. Ναι, να, γιατί όχι. 4 μέρες την εβδομάδα. Μια χαρά. Μια χαρά. Θα πέσεις πάνω στο Μητσοτάκι. Στην κολλημένη. Στο τι γκόμενος εσύ. 7 ημέρες την εβδομάδα λέει πρέπει να δουλεύουμε. Σόπαρε, φιλενάδα. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι εμείς εδώ δεν δουλεύουμε. Εμείς εδώ κάνουμε ψυχανάλυση. Και μας αρέσει. Και γι' αυτό, και γι' αυτό είμαστε εδώ. Γιατί κάνουμε και εμείς τον εαυτό μας ψυχανάλυση. Και κάνουμε και μαζί με εσάς ψυχανάλυση. Και ψυχαναλυόμαστε όλοι μαζί. Καλημέρα λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή του Αγίου Πνεύματος. Σωστά το λέει Ζωή. Αυτή θα ζητούσε 8 ημέρες την εβδομάδα. Έτσι. Αυτό είναι το επόμενο βήμα του Μητσοτάκη. Θα δείτε, κάνει θαύματα αυτή η κυβέρνηση. Να ξέρετε. Είναι θαυματουργός. Βέβαια, βέβαια. Θα εξαφανίσει το Αιγαίο. Όπως εξαφάνισαν την Μακεδονία και πάει λέγοντας. Έτσι. Θα τα εξαφανίσει όλα αυτά. Λοιπόν, μεγάλη μέρα σήμερα. Καλή φώτιση σε όλους. Να είμαστε γεροί. Νομίζω ότι σήμερα, μέρα που είναι, πρέπει να μιλήσουμε λίγο για Άγιο Πνεύμα. Και θα έπρεπε και στις εκλογές, λέω. Ο πεινασμένος Καρβέλια ονειρεύεται. Ναι, ναι, τώρα έρχονται πολλοί εκλογές, πλησιάζουν, να ξέρετε. Λοιπόν, θα έπρεπε στις εκκλησιές, οι οποίες δυστυχώς έχουν αποδειχθεί τελευταία ως εκλογικά φερέφωνα, αλλά τέλος πάντων, θα έπρεπε στις εκκλησιές να ακούγεται η ουσία της σημερινής ημέρας, που είναι το Άγιο Πνεύμα. Λείπουν, ξέρετε, οι φωνές εκείνες που κατά το παρελθόν μιλούσαν ανοιχτά και έλεγαν τα πράγματα ως έχουν αναφορικά με τη σημασία του Αγίου Πνεύματος. Είναι λες και έχουμε μπει σε μια λογική στα πάντα σε αυτή την χώρα στρογγυλοποίησης. Την ώρα που η Ελλάδα πεθαίνει, κανένας δεν μιλάει για παράδειγμα για τις ξαφνικίτιδες. Την ώρα που η Ελλάδα απειλείται, κανένας δεν μιλάει επί της ουσίας για το πώς φτάσαμε εδώ και επιτρέπουμε στον Ερντογάν να κάνει αυτού του είδους τις τοποθετήσεις που όλοι τις έχετε ακούσει. Και θα τις σχολιάσουμε στην ημέρα, μέσα στην ημέρα, μέσα στην εκπομπή. Όμως θα ξεκινήσουμε σήμερα από το πολύ σημαντικό μήνυμα του Αγίου Πνεύματος. Και είναι ένα μήνυμα το οποίο μας έρχεται από το παρελθόν, αλλά είναι τόσο επίκαιρο όσο ποτέ. Και είναι η φωνή ενός μεγάλου επισκόπου, του Αυγουστίνου Καντιώτη. Εκεί από τη Φλόρινα, ο οποίος, ξέρετε, δεν κρυβότανε. Δεν κρυβόταν πίσω από το δάχτυλό του, ούτε ήθελε να είναι αρεστός στους πολιτικούς ηγέτες της εποχής. Έλεγε τα πράγματα όπως έχουν. Και είχε κατηγορηθεί γι' αυτό. Τι τρελό τον είχαν πει. Τι αλλοπαρμένο τον είχαν πει. Τι τον λιδωρούσανε. Αυτός όμως ήταν εκεί. Με τους πύρινους λόγους του. Με λόγους οι οποίοι μοσχοβολούν Ελλάδα. Με λόγους οι οποίοι μοσχοβολούν Ορθοδοξία και Χριστιανισμό και αγάπη. Να μιλάει επί της ουσίας. Θα τον ακούσουμε τώρα σε ένα ηχητικό απόσπασμα. Είναι 6 λεπτάκια. Αλλά προτείνω να ανοίξετε καλά την ένταση του ραδιοφώνου σας. Προτείνω να τσιμπήσετε λίγο την ένταση του υπολογιστή σας ή του κινητού σας ή από όπου μας ακούτε και να το ακούσει λίγο και ο διπλανός σας για τη σημασία του Αγίου Πνεύματος. Αυγουστίνος Καντιώτης για το Άγιο Πνεύμα. Να ακούσουμε. Αγίου Πνεύματος, ναι αδερφοί μου, βλέπουμε σήμερα καθαρά και όπως πιστεύουμε ότι υπάρχει αέρας από την δύναμη που κάνει ο αέρας να ξεριζώνει ένα δέντρο και όπως πιστεύουμε στο μαγνητισμό διότι τον βλέπουμε να ελκύει κοντά του τα μέταλλα και όπως πιστεύουμε στον ηλεκτρισμό διότι τον βλέπουμε να διασχίζει ολόκληρος ούτω πώς πιστεύουμε σήμερα ότι χωρίς πνεύμα Άγιον δεν υπήρχε εκκλησία. Το πνεύμα το Άγιο να γέννησε την Εκκλησία. Το πνεύμα το Άγιο είναι το δεύτερο πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Το πιστεύουμε διότι ομολογούν οι προφήτες. Το πιστεύουμε διότι το κηρύσσει η Αγία Γραφή. Το πιστεύουμε διότι βλέπουμε τα θαύματα μέσα. Το πιστεύουμε διότι κάθε ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δεν υπάρχει μυστήριον. Και γάμος, και βάπτιση, και θεία κοινωνία.
και αξιωμολόγηση και ό,τι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Μα θα πει κάποιος, καλά στην παλιά εποχή ήταν ανάγκη Αγίου Πνεύματος, αλλά τώρα που οι άνθρωποι προόδευσαν, τώρα στην εποχή των πυράβλων και διαστημοπλοίων, σε αυτή την εποχή έχουμε ανάγκη από Πνεύμα Άγιον. Τι είναι αυτό που λες? Ναι, και σήμερα και πάντοτε και μέχρι την τελεία των αιώνων θα έχει η ανθρωπότητα ανάγκη του Αγίου Πνεύματος, θα έχει ανάγκη του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος. Είναι σαν να λένε αυτοί που λένε ότι τώρα προόδευσε ο κόσμος και εγώ δεν ακούω αυτά που λες, εγώ ήδη μόνο υλικά πράγματα παραδέχομαι. Αυτός που λέγουν ότι σήμερα δεν χρειάζεται Άγιο Πνεύμα, είναι σαν να λέει ένας ότι επειδή προόδευσε η γεωργική επιστήμη και σήμερα τη γη την καλλιεργούμε με άλλα μέσα και πράγματι έχει προοδεύσει τεράστια η γεωπονική επιστήμη, ναι, τώρα λοιπόν επειδή προόδευσε η γεωπονική επιστήμη και κατά άλλων τρόπων σπέρνουμε και κατά άλλων τρόπων καλλιεργούμε, γι' αυτό λοιπόν λόγω της προόδου που έκανε η γεωπονική επιστήμη τα φυτά, τα δέντρα δεν χρειάζεται πλέον. Δεν χρειάζεται πλέον ούτε από νερό, ούτε από αέρα, ούτε από φως. Δεν χρειάζεται πράγματα. Όσο και να προοδεύσει η γεωργική επιστήμη, όσο και να ξαπλωθούν οι γεωπόνοι στον κόσμο, το λουλούδι που φυτρώνεις μες στη γη, μες στην γλάστρα σου χρειάζεται τρία πράγματα. Και νερό χρειάζεται, και αέρα χρειάζεται, και ήλιο χρειάζεται. Δεν μπορεί να ζεις το λουλούδι χωρίς νερό. Δεν μπορεί να ζεις το λουλούδι χωρίς ήλιο. Λοιπόν, έτσι είναι και κάθε ψυχή και κάθε άνθρωπος. Οσονδήποτε και αν προοδεύσουν οι επιστήμη, οσονδήποτε και αν παρουσιάσουν επιτεύγματα τρομερά, και αν ακόμα πετάξουν πάνω στα άστρα της γαλαξίας, ή σε ανδήποτε εποχή, ο άνθρωπος θα έχει ανάγκη και νερό που δροσίζει, νεράκι που δροσίζει, όπως λέει το Ευαγγέλιο, που κελαρίζει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Δεν είναι αυτό παραμύθια, ζητή. Η θρησκεία μας είναι ολοζώντανα. Χίλια κηρύγματα σας κάνω, αδέρφια μου. Εάν εσείς δεν το αισθανθείτε, αν δεν γευθείτε, αν δεν γευθείτε, πρέπει να διψάσεις για να αισθανθείς τη γλυκό είναι το νερό. Πρέπει να ζεις μες στο σκοτάδι για να δεις τη γλυκή είναι το φως. Πρέπει να είσαι πεινασμένος για να δεις πόσο γλυκή είναι το ψωμί του κόσμου τούτου. Λοιπόν, δεν είναι λόγια αυτά. Πρέπει να τα αισθανθείτε. Το πνεύμα του Θεού είναι νεράκι που τρέχει, δροσερό νεράκι. Είναι φως που σκορπάει σε όλο τον κόσμο. Είναι άρα ζωγόνος που ζωγώνει το οξυγόνο της ψυχής, αδελφοί μου. Όλοι έχουμε ανάγκη του πνεύματος του Αγίου. Και οι μικροί και οι μεγάλοι. Και τα μικρά παιδιά. Και ο ασπρομάλι γέροντα. Και ο αγράμματος και ο μικρός. Έχουμε ανάγκη πνεύματος Αγίου. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο δεν χρειάζεται ο κόσμος σήμερα, δηλαδή Πνεύμα Άγιον χρειάζεται. Ας τον παρακαλέσουμε σήμερα την Άγια αυτή η μέρα που θα γονατίσουμε όλοι Πνεύμα Άγιον. Έχει ανάγκη Πνεύμα Άγιον η μάνα για να θρέψει το παιδί της. Έχει ανάγκη Πνεύμα Άγιον ο δάσκαλος για να διδάξει τα παιδιά. Έχει ανάγκη Πνεύματος Αγίου ο δικαστής για να δικάσει δικαίως. Έχει ανάγκη Πνεύματος Αγίου ο κυβερνήτης και ο βασιλιάς του κόσμου να κυβερνήσει το λαό του. Έχουν ανάγκη Πνεύματος Αγίου οι πάντες. Και Πνεύμα Άγιον πρέπει να σκορπίσει τον κόσμο ολόκληρο. Αλλά να συνοούμεθα, ποιοι είναι άξιοι του Πνεύματος του Αγίου? Όλοι εδώ μέσα που μαζευτήκαμε με το λίγο που θα ακούσετε κάτι ευχές. Πω. Και μόνο οι ευχές αυτές που θα ακούσετε, μόνο αυτές οι ευχές φτάνει να αποδείξει ότι υπάρχει Πνεύμα Άγιον. Μόνο αυτές οι ευχές που δεν υπάρχει ζυγαριά να τις ζυγίσεις. Αυτές οι ευχές που είναι ανώτερα από κάθε άλλη φιλοσοφία. Τώρα θα ακούσουμε όλες τις ευχές αυτές. Θα γονατίσουμε όλοι οι αμαρτωλοί εδώ κάτω στη γη. Οι λυκοί άνθρωποι που γίνηκαμε μπεζαχτάδες, που γίνηκαμε χρήματα εκεί των έχει διασυράσει. Κέντρα στα στομάτια και δεν υπάρχει σε εμάς Πνεύμα Άγιον. Και μόνο οι ηλικοί άνθρωποι γίνηκαμε και μη δείστε. Όλοι τώρα εμείς που το γονατίσουμε θα ακούσουμε τις ευχές αυτές. Αλλά για να γίνουμε άξιοι των ευχών αυτών που είναι μοναδικές μέσα στην Εκκλησία μας, πρέπει να ρωτήσουμε: είμαστε άξιοι του Αγίου Πνεύματος? Είμαστε άξιοι να έρθουμε στην καρδιά μας το Πνεύμα το Άγιον να πνεύσει ως άνεμος, να ξεριζώσει μέσα στην καρδιά μας όλα τα δέντρα της αμαρτίας, να έρθει σαν φωτιά να μας κάψει όλη τη σκουριά της αμαρτίας, να έρθει σαν τον ήλιο να φωτίσει τα σκότη της ψυχής μας? Είμαστε άξιοι του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί μου? Ερωτώ τον εαυτό μου και ρωτά σε όλους. Λέγει κάποιος Άγιος: Η μέλισσα δεν πάει παντού. Η μέλισσα πάει στα λουλούδια και στις ακαθαρσίες. Είδατε ποτέ μέλισσα? Είδατε, δεν είναι μύγα ακάθαρτος. Η μύγα είναι ακάθαρτος και η σφίγγα πάει στα κρέατα τα σάπια. Αλλά η μέλισσα είναι ευγενών ευγενές έντιμων. Όπου υπάρχει λουλούδι, όπου υπάρχει οσμή, εκεί πηγαίνει η μέλισσα. Ακαθαρσίες δεν πατάει η μέλισσα. Και το Πνεύμα το Άγιον είναι σαν τη μέλισσα. Όπου υπάρχει ακαθαρσία, όπου υπάρχει σαπίλα και διαφορά, όπου υπάρχει λυσμός και διαφορά, εκεί το Πνεύμα το Άγιον δεν πηγαίνει. Ας παρακαλέσουμε την ώρα αυτή, ας έχουμε πόθο στην καρδιά μας να έχει το Πνεύμα το Άγιον. Και όταν έχει το Πνεύμα το Άγιον, τότε πραγματικώς μες στις καρδιές μας και στα σπίτια μας και στο άθρο μας θα δούμε μια μεταβολή μεγάλη, και τότε και εμείς θα θαυμάσουμε και θα είπαμε: δόξα το Θεό, δόξα το Πατρί, δόξα το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τη Αγία και μοναδική και αιωνία Τριάδη. Αμήν.
Ασυγκράτητος ήταν ο Αυγουστίνος Καντιώτης. Και φωνές σαν του Αυγουστίνου Καντιώτη, του μακαριστού, λείπουν μέσα από την εκκλησία, η οποία εκκλησία δυστυχώς, όπως είπα, έχει γίνει κυβερνητικό φερέφωνο της εκάστοτε κυβέρνησης, και έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Και σε αυτό το λόγο που ακούσατε, το σύντομο λόγο για το Άγιο Πνεύμα, αλλά και σε άλλους λόγους, οι οποίοι, όπως είπα και πριν, μοσχοβολάνε Ελλάδα και Ορθοδοξία. Όμως, ξέρετε κάτι, ακούσουμε έναν άλλον πατέρα τώρα. Θα ακούσουμε τον πατέρα Σάβα Αχιλλέως, μία ακόμα τεράστια μορφή της πίστης μας, της Ορθοδοξίας, ο οποίος μιλάει για την υπέρτατη βλασφημία. Ξέρετε, η υπέρτατη βλασφημία δεν είναι η βλασφημία στα θεία, αλλά είναι η βλασφημία στο Άγιο Πνεύμα. Ακούστε πολύ προσεκτικά τα λόγια του πατρός Σάβα Αχιλλέως και θα τα συζητήσουμε λίγο μετά μαζί. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 8. Τι λέγει προς Γαλάτας, τούτο είναι δεύτερο, προς Γαλάτας. Λέγει, εάν λέγει, τούτα τα λόγια που σας λέγω, εάν βρεθεί άλλος Απόστολος, λέγει, να σας πει άλλα, ή άνθρωπος, λέγει, ή άγγελος εξ ουρανού, λέγει, και σας πει άλλα από αυτά που σας διδάσκω εγώ, ανάθεμα έστω. Να πάει στην κόλαση. Μπορείτε να σκεφτείτε τούτα τα λόγια τι βαριά είναι, πόσο βάρος έχουν. Και όταν εμείς δεν τηρούμε τα λόγια του Ευαγγελίου, τότε έρχεται ένα άλλο φοβερό αμάρτημα, το οποίο ο Κύριος μας είπε ότι εάν κάνεις αυτό το αμάρτημα, λέγει, ούτε στούτο τον κόσμο συγχωρείται, ούτε στον άλλο. Ποιο είναι το αμάρτημα τούτο? Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Πώς βλασφημείτε το Άγιο Πνεύμα όμως? Με αυτές τις χιδαίες λέξεις που λένε εναντίον του Χριστού και της Παναγίας? Όχι. Είναι άλλη η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι να μην τηρήσεις τα λόγια τα οποία έγραψε το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το Ευαγγέλιο. Ό,τι γράφει το Ευαγγέλιο και δεν το τηρήσει, βλασφημείς το Άγιο Πνεύμα. Και τότε δεν συγχωρείσαι ούτε στον τον κόσμο, ούτε στον άλλο. Και μάλιστα τι λέγει? Ούτε μία τελεία, λέγει, δεν μπορεί να λείψει από το λόγο μου, λέγει. Ούτε ένα κόμμα. Ούτε ένα κόμμα. Ό,τι έγραψα, λέγει, αυτά θα τηρηθούν όλα. Δεν τα τηρήσεις, λέγει, δεν συγχωρείσαι ούτε στον τον κόσμο, ούτε στον άλλο. Ποιος τηρεί το Ευαγγέλιο σήμερα? Πού θα πάμε, άραγες, όταν θα έρθει ο Θεός μας κρίνει? Γιατί γίνονται οι σεισμοί? Γιατί γίνονται οι πλημμύρες? Γιατί πέφτουν οι ασθένειες? Γιατί πέφτει το χαλάζι? Γιατί εξαφανίζονται τα πάντα? Γιατί γίνονται τα δυστυχήματα στους δρόμους? Διαρωτήθηκε κανένας? Δεν διαρωτάτε κανείς? Όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία ονομάζονται παραστράτημα. Παραστρατήσαμε. Εφύγαμε από το δρόμο του Θεού και πήραμε τα μονοπάτια. Και όποιος πάει στα μονοπάτια δεν βρίσκει τέλος. Δεν βρίσκει καλό τέλος. Θα πάθει πολλά, διότι τα μονοπάτια είναι μονοπάτια, δεν είναι δρόμος. Και έπειτα ο Πανάγαθος Θεός μας είπε το τελευταίο που θα σας πω, φτάνει ως εδώ. Είπε, ο έχων ότα ακούει, ακουέτο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δηλαδή, όποιος έπιασε, έπιασε. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εκείνοι οι οποίοι δεν τα πιάνουν, αν τους δοθεί άλλη ευκαιρία να τα ακούσουν, καλώς. Αν δεν τους δοθεί άλλη ευκαιρία. Το λοιπόν, παιδάκι μου, ως εδώ. Δεν θα έπρεπε να έχουμε αλλάξει ούτε τελεία ούτε κόμμα από το Ευαγγέλιο.
Και όχι κόμμα έχουμε αλλάξει. Όχι τελεία έχουμε αλλάξει. Όχι ερμηνείες έχουμε αλλάξει από τις γραφές. Έχουμε φτάσει να έχουμε επιβάλει μάσκες, για παράδειγμα, στους ιερούς ναούς. Μέγιστη βλασφημία. Μέγιστη ύβρις η μάσκα μέσα στο ναό. Το έχουν πει ιερείς, το έχουν πει θεολόγοι. Δεν το λέει ο Δαμιανίδης. Ο Δαμιανίδης είναι η τελευταία άμαξα, ο τελευταίος τροχός της άμαξας. Ούτε καν τροχός. Ρουλεμάν του τροχού. Εντάξει. Το έχουν πει άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι πολύ πιο μπασμένοι μέσα σε όλα αυτά τα θέματα. Εγώ απλά παρακολουθώ και κάνω ερωτήσεις. Μάσκα μέσα στο ναό. Με φοβισμένους ανθρώπους. Δεν έπρεπε να έχουμε αλλάξει ούτε κόμμα ούτε τελεία. Και ακούγαμε εδώ πέρα να μας λένε για μεταπατερική ορθοδοξία. Μεταπατερικά κείμενα. Τι λέτε ρε. Γιατί, τι είστε καλύτεροι, θα κάνετε καινούργιο Ευαγγέλιο, θα γράψετε καινούργια, θα γράψετε την νέα Διαθήκη. Τι θα γράψετε. Όλα για το χρήμα. Όλα για την υστεροφημία. Κάποια πράγματα δεν πρέπει να αλλάζουν. Είναι αυτά. Είναι αυτά που μας έδωσαν. Ειδικά στην πίστη μας. Η πίστη, η θρησκεία, δεν είναι ιατρική επιστήμη. Δεν είναι ιατρική επιστήμη να την εξελίξουμε. Ποιος είσαι εσύ ο οποίος θα την εξελίξεις. Ποιος είσαι εσύ ο οποίος θα την εξελίξεις. Πρώτη φορά έρχεται μια ασθένεια η οποία πλήττει την ανθρωπότητα. Όχι. Τελευταία φορά ήρθε μια ασθένεια η οποία πλήττει την ανθρωπότητα. Όχι. Στις προηγούμενες φορές τι είχαμε. Απαγορεύτηκε η Θεία Κοινωνία. Απαγορεύτηκε η είσοδος μέσα στους ναούς χωρίς μάσκα. Μόνο αν φορούσες μάσκα έμπαινες μέσα στην εκκλησιά. Και ξέρετε, αυτά έχουν αφήσει κατάλοιπα σήμερα το πρωί. Γιατί όπως τα βλέπετε, εσείς τα βλέπω και εγώ. Ρε εσύ Κώστα, σήμερα το πρωί. Εγώ μένω στη Σουρωτή. Έξω από τη Θεσσαλονίκη, ένα χωριουδάκι είναι. Έχει 1000 κατοίκους με το ζόρι. Σήμερα το πρωί, Αγίου Πνεύματος, βγήκα στον δρόμο, ήμουνα μόνος μου εγώ. Και πέφτω πάνω σε ένα παππού. Δεν το χτύπησα, τον είδα. Τον είδα με το αυτοκίνητο. Μόνος του μέσα στον δρόμο με τη μάσκα. Κοτσονάτος πρωί-πρωί και πήγαινε με τη μάσκα. Γιατί ρε άνθρωπε. Γιατί. Ποιον φοβάσαι. Και περνούσε και έξω από την εκκλησία. Κλειστή ήταν η εκκλησία την ώρα που περνούσα εγώ. Κάναμε το σταυρό μας και φύγαμε. Αυτά λοιπόν και από τον πατέρα Σάβα Αχιλλέος. Ακούσαμε τον πατέρα, τον αρχιεπίσκοπο, τον επίσκοπο Φλωρίνης, τον Αυγουστίνο τον Κατιώτη, τον Μακαριστό, και οι δύο εκοιμήθησαν. Νομίζω ότι τον Αύγουστο κάνουμε 12 χρόνια από την κοίμηση του Αυγουστίνου Κατιώτη. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε κοιμήθη ο πατέρας Σάβας Αχιλλέος. Αν το έχει κάποιος εύκολο, ας μου το γράψει να το αναφέρω, γιατί δεν το έχω στο μυαλό μου πότε έφυγε από τη ζωή, πότε κοιμήθη ο πατέρας Σάβας Αχιλλέος. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτές τις δύο τοποθετήσεις. Και την πρώτη που ακούσαμε από τον Αυγουστίνο Κατιώτη, και την δεύτερη που ακούσαμε από τον πατέρα Σάβα Αχιλλέος. Το 2019, ναι, πολύ πιθανό να έφυγε το 2019. Το 2016 το 19, κάπου εκεί είναι, το 16, ωραία. Το 16, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, την άμεση ανταπόκριση στο ερώτημά μου, το οποίο και εγώ δεν το είχα. Ήξερα ότι δεν είναι τόσο παλιά, αλλά δεν το είχα ακριβώς στο μυαλό μου πότε κοιμήθη ο πατέρας Σάβας Αχιλλέος. Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας. Θα το συζητήσουμε λίγο και παρακάτω για το Άγιο Πνεύμα, και θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές στο τρίτο μέρος της εκπομπής για να τα πούμε, να έχουμε το χρόνο μας. Έχουμε προκλητικότατες πέραν κάθε προηγούμενου τοποθετήσεις από πλευράς Τουρκίας, οι οποίες κυριολεκτικά ξεφτιλίζουν το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Ξεφτιλίζουν το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και ανεχόμαστε εμείς τώρα τον Ερντογάν να λέει το μακρύ του και το κοντό του για την Ελλάδα. Ξέρετε γιατί το ανεχόμαστε
το μακρύ του και το κοντό του να το λέει ο Ερντογάν για την Ελλάδα. Γιατί δεν έχουμε κάνει τίποτα τόσα χρόνια, όλοι όσοι είχαν στα χέρια τους τη διακυβέρνηση της χώρας, για να αποτρέψουν ακόμη και αυτού του είδους τις λεκτικές, το λεκτικό bullying το οποίο δεχόμαστε από τους Τούρκους. Έχουμε κάνει ίσα ίσα το αντίθετο. Το αντίθετο για όλα μας τα εθνικά ζητήματα. Έχουμε εγκληματίσει σε βάρος της Ελλάδας για όλα μας τα εθνικά ζητήματα. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Τα τρία κόμματα τα οποία διακυβέρνησαν αυτή τη χώρα, ο Θεός να την κάνει διακυβέρνηση, έχουν εγκληματίσει σε βάρος των εθνικών μας θεμάτων. Θέλετε Μακεδονία, θέλετε Τουρκία, θέλετε Κύπρο, έχουν εγκληματίσει. Δεν έχουν εγκληματίσει. Ακούστε δηλώσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ Κοκκινάλ. Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα. Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Όταν λοιπόν ακούμε την Ιαχή, η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, αυτή εκλαμβάνεται ως αλυτρωτισμός. Η Τουρκία πέρα από προσωπικά είναι η μόνη χώρα διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των Οθωμανών, είτε μας αρέσει, τουλάχιστον ιστορικά. Το Αιγαίο ούτως ή άλλως δεν θα είναι χώρος εξορίξεων, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και ελληνική λίμνη. Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Και πέρα το δικαίωμα σε οποιοδήποτε να καίει τη σημαία είναι αναφέρετο. Να καίει τη σημαία, έλα, δεν θα πεις, άσε, δεν θα πεις ποτέ δεν υποδέχομαι το Μακεδόνα, ε. Πάρτα τώρα, καλώς ήρθατε κύριε Μακεδόνα Πρωθυπουργέ. Πάρτα τώρα που τα είπες, Μητσοτάκη, ψεύτη. Είναι αναφέρετο, λέει, δικαίωμα του καθενός να καίει τη σημαία. Τι λες ρε. Το Αιγαίο, λέει, δεν είναι και ελληνική λίμνη. Βενιζέλος. Τεράστιος ο Βενιζέλος. Αυτά πληρώνουμε. Και βγαίνει ο Ερντογάν και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Βγαίνει ο Τσαβούσογλου. Βγαίνει ο Ακάρ. Όλοι αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν μια χώρα που δεν έχει ιστορία αλλά ποινικό μητρό. Και καθόμαστε και ανεχόμαστε και τους ακούμε. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν αυτό το λαό? Οι επαγγελματίες της Κολοτούμπας. Ποιος είναι τώρα, ρε Ερμέ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Ο οικονόμου, έτσι. Ο κύριος οικονόμου που μας έβγαινε και μας έλεγε τι εργατικός που είναι ο Μητσοτάκης. Ο οικονόμου έλεγε άλλα στο παρελθόν. Ξέρετε τι έλεγε στο παρελθόν ο οικονόμου? Όταν ήταν με άλλους κομματικούς σχηματισμούς. Για δώσε λίγο οικονόμου από τα παλιά. Για δώσε λίγο οικονόμου από τα παλιά να τον ακούσουμε, να τον θαυμάσουμε. Τον έχουμε? Άντε ρε Κώστα. Τι είναι, πού είναι ο οικονόμου? Κόλλησε. Δεν πατάει το play. Τι έγινε, μας μάτιασαν? Κάντο μια ανανέωση. Δεν πατάει το play ο οικονόμου. Πώς αλλιώς μπορείς να χαρακτηρίσεις δύο κόμματα που με αυτό το πολιτικό περιβάλλον, με αυτά τα δεδομένα, πάνε και παίρνουν με κοινή τους απόφαση 15 μέρες πριν τις εκλογές 50 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν εκλογές? Ευρώ που χρωστάγανε στις τράπεζες γιατί τα είχαν δανειστεί. Δηλαδή αυτά είναι ευρώ που φορτώνονται στις πλάτες των φορολογουμένων. Αυτό δείχνει ότι ήταν και παραμένουν αδιόρθωτοι. Και αυτό εμένα με τρομάζει πολύ περισσότερο από το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς ή όχι κύριος Λαζαρίδης μπορεί να μην συμπαθεί την κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο οικονόμου. Κατάλαβες, τότε ήταν κακή. Τώρα όμως που πήρε καρέκλα οικονόμου, μια χαρά. Οι Κολοτούμπες. Κανονικά ο Μητσοτάκης πρέπει να το παραδεχτεί. Δεν θέλει να φτιάξει τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ θέλει να φτιάξει. Κώστα, για βάλε να ακούσουμε. Μίσουμε κιόλας. Ήρθατε και την κατάλληλη στιγμή, κύριε Κυριακό, γιατί ετοιμάζουμε τις εγγραφές του νέου κόμματος, το οποίο είναι vintage όπως το είπατε, αλλά εμάς ο σκοπός μας είναι να το αναβιώσουμε το Πασόκ και ψάχνουμε ανθρώπους μορφωμένους να έχουν τελειώσει Harvard. Ζιβάγκο φοράτε? Μας χρειάζεται βέβαια. Πολύ ωραία. Ο άνθρωπός μας. Για να αναβιώσουμε το Πασόκ. Πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, έχω να εισφέρω πολλά σε αυτήν την συζήτηση. Εγώ μεγάλωσα με το Πασόκ στη δεκαετία του 80.
Μια φορά είχα κάνει και μια κάμεο εμφάνιση σε συγκέντρωση Ανδρέα Παπανδρέου το 85. Για να δω πόσο κόσμο έχει. Κάμεο. Και είχε. Είχε. Και έλα τώρα. Ξέρεις τι σημαίνει κάμεο. Ε? Τι σημαίνει κάμεο. Βάλ το να τα ακούσεις τι είπε. Βάλ το να τα ακούσεις και πες μου τι σημαίνει αυτό που είπε. Vintage, ε. Είστε όλοι vintage. Εκεί που λέει ότι είχε πάει στην εκδοχή. Να καθίσουμε εδώ πέρα. Εσείς θα κάτσετε εδώ για να συνεχίσουμε κιόλας. Και ψάχνουμε ανθρώπους μορφωμένους να έχουν τελειώσει Harvard. Ζιβάγκο φοράτε. Χρειάζεται βέβαια. Ο άνθρωπός μας. Ζιβάγκο για να βιώσουμε το Πασόκ. Πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, έχω να εισφέρω πολλά σε αυτήν την συζήτηση. Εγώ μεγάλωσα με το Πασόκ στη δεκαετία του 80. Μπράβο βέβαια. Μια φορά είχα κάνει και μια κάμεο εμφάνιση σε συγκέντρωση Ανδρέα Παπανδρέου το 85. Τι είναι εδώ σας θέλω μάστορες. Τι είναι εδώ μου δες. Τι είναι η... Είδες τι ακούει ο Δαμιανίδης. Τι είναι η κάμεο. Τι είναι η κάμεο εμφάνιση ρε. Τι είναι η κάμεο. Ξέρω. Τώρα κάμεο λέγεται, κάμεο λέγεται. Κάμεο. Κάμεο εμφάνιση. Γκουγκλάρισε. Όχι, δεν γκουγκλάρισε. Τι είναι η κάμεο εμφάνιση που έκανε ο Μητσοτάκης σε ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου για να δει αν έχει κόσμο. Έκανα, λέει, μια κάμεο εμφάνιση. Βρε Harvard. Βρε MIT. Βρε το. School of Economics μέσα. Έκανα μία κάμεο εμφάνιση. Ε? Τι είναι η κάμεο εμφάνιση? Κανείς δεν ξέρει. Καμουφλαρισμένη. Α, ναι, και γιατί το λέει. Κάμεο. Νομίζω κάμεο είναι το καμουφλάζ στα αγγλικά. Πήγε καμουφλαρισμένο. Ικόγνητο. Ικόγνητο. Αν το αντιλαμβάνομαι καλά και δεν σημαίνει κάτι άλλο το κάμεο εμφάνιση. Έτσι. Αυτό σημαίνει το κάμεο εμφάνιση. Λοιπόν. Θα πάμε, ακούσε λίγο για να μην χάνω το χρόνο και με μαλώνουν εδώ πέρα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο διάλειμμα της εκπομπής, και θα επιστρέψω με το σχόλιο μου. Τον έφαγα ρε παιδιά, το έφαγα το τρόλ, δεν το έφαγα. Νομίζω το έφαγα το τρόλ. Είχαμε ένα τρόλ εδώ πέρα, νομίζω το έφαγα. Δεν το έφαγα. Άμα το έφαγα, εγώ δεν το βλέπω πάντως, να ξέρετε. Λοιπόν. Θα επιστρέψω για να, κάνω ένα σχόλιο λίγο για τις καφνικίτιδες και να πιάσουμε λίγο κάποια θέματα του κορονοϊού πριν την δεύτερη ώρα, όπου στη δεύτερη ώρα έχω δύο προγραμματισμένες συνεντεύξεις. Η πρώτη με τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη για να συζητήσουμε για τα κρίσιμα εθνικά μας ζητήματα και η δεύτερη με τον Δημήτρη Γάκη για να πιάσουμε λίγο για τις καφνικίτιδες, για τα έκτα κύματα τα οποία βλέπουν να... τα βλέπουν να έρχονται ξανά τα έκτα κύματα πλέον και τις πέμπτες δόσεις και θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο για να δούμε λίγο για τις αφνικίτιδες, γιατί κανένας δεν μιλάει για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, όπως είναι το η έκφραση, έτσι, το κλισέ αυτό, ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Ξέρεις τι είναι, Κώστα μου, να έχεις έναν ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο, φαντάζεσαι να είχαμε έναν ελέφαντα εδώ. Είδα το βίντεο που ανέβασες, ναι. Και είναι σαν να έχουμε έναν ελέφαντα εδώ και κανένας να μην μιλάει για αυτόν τον ελέφαντα. Να είναι ένας ελέφαντας εδώ δίπλα μου να κάθεται στο μικρόφωνο μπροστά με την προβοσκίδα του να είναι πάνω στην οθόνη και εγώ να κάνω και να λέω ότι παιδιά δεν σας βλέπω. Δεν το βλέπω τον ελέφαντα. Θα σας πω αυτά που θέλω να πω. Ο ελέφαντας στην προκειμένη περίπτωση είναι οι ξαφνικίτιδες. Και ξέρετε κάτι, σε λίγο οι ξαφνικίτιδες αυτές